τι ωραία! Αυτό το πράγμα που κρατάς μου κάνει για σκι. Τα χιόνια είναι κάπου εδώ κοντά, θα πάμε να τα βρούμε. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχετε ξανακάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Αλέξη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει για τη χλωρίδα και την πανίδα. Θα μπερδεύω λίγο. Η χλωρίδα είναι τα πράσινα και η πανίδα είναι τα ξερά. Αυτό. Ζω. Α, περίμενε μισό λεπτό να βάλω κραγιόν. Ξέρεις κάτι, είμαι πάρα πολύ της φύσης γιατί τα καλλιτικά μου είναι όλα φυσικά. Όλα με ξύτρωγο και ήδη υγιεινής, το έχεις μάθει αυτό. Οπ, περίμενε γιατί κάτι μου τσίπησε. Έχεις κάτι να βάλω. Έχω στη τσάντα μου αντικουνουπητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Έλενα, τι μάλιστα. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Δεν το έχω τόσο πολύ με το ποδήλατο. Βοηθητικές ρόδες έχουμε. Όχι, στα χέρια, ε. Ναι, γιατί. Ωραία, εντάξει, θα πηγαίνουμε κι εμείς αργά για να σε προλαβαίνουμε, ναι. Τέλεια, ναι. Φιλιά, χαρά. Αλέξη, δεν είμαι καλά. Τι έχεις, παιδί μου. Δε. Τι δε, δε. Ναι, δεν το. Μου έχασε το σκουλαρίκι μου. Εντάξει, θα βρούμε άλλο σκουλαρίκι. Τόσο εύκολο. Η Άννα θα θυμώσει πολύ που έχασε το σκουλαρίκι της. Αλλά έχω μια εφηβρική λύση. Να δώσω κάτι από τα δικά μου σκουλαρίκια. Stop! Ποτέ θα κάποτε θα κάνει. Μετά το τσάι του βουνού είναι και ο Αλέξης του βουνού. Ο γιος του πόρνου ρούφα. Καλά.